Ότι ήταν μια κίνηση που είχε αποφασιστεί πριν φύγει ο Αλέξης Τσίπρας, ναι, για τις Βρυξελλές. Ήταν κάποιες τελευταίες σκέψεις. Την είδηση δεν είπαμε. Ότι απέσυρε. Το θεωρούμε ως δεδομένο, έτσι λοιπόν. Από την πρόταση της κυβέρνησης το 1,5% εισφορές στις επικουρικές, ναι, και κύριες συντάξεις. Στις κύριες και τις επικουρικές, που ήταν μια έμεση μείωση των συντάξεων, έμεση, διότι δεν ήταν μια ονομαστική μείωση, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα είχε μια μικρή αλλά πραγματική επίπτωση στο τι θα έπαιρνε ο καθένας στο χέρι του. Βεβαίως, για να λέμε τα πράγματα όπως ήταν, πρόκειτο για ένα μέτρο το οποίο ήταν άκρως ανταποδοτικό, γιατί θα πήγαινε για την νοσοκομιακή περίθαλψη των ασφαλισμένων. Δεν είναι γενικώς στο ταμείο. Όχι στο ταμείο, θα πήγαινε στον ΕΟΠΗ. Στον ΕΟΠΗ. Αλλά για να καλύψει ανάγκες των ασφαλισμένων. Δεν ήταν, ναι, γενικώς μια κράτηση. Θα το έπαιρνε κάτι και θα χανότανε κάπου, ας πούμε. Ναι, εισφορά υγείας. Ήταν μια εισφορά υγείας. Πώς να σας πω. Πολύ στοχευμένη. Ξέρετε κάτι. Σαν ποσό όμως δεν ήταν μεγάλο. Περισσότερο είχε μια συμβολική σημασία και γι' αυτό θεωρώ ότι έμπαινε και από την άλλη πλευρά. Για να σπάσει ένα ταμπού. Και προσέξτε, είναι λίγο έτσι ενδεικτικό των προθέσεων της άλλης πλευράς. Ζητούν ορισμένα πράγματα τα οποία αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν ένα σοβαρό πρακτικό αποτέλεσμα, δεν έχουν ένα μέγεθος δημοσιονομικό, ένα δημοσιονομικό αποτύπωμα αξιόλογο, απλά και μόνο όμως για να πούνε ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει το άβατο της μη μείωσης των συντάξεων, είτε επικουρικών είτε κύριων. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Η άλλη πλευρά ζήτησε κάτι τέτοιο? Όχι. Ίσα-ίσα είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όχι. Η άλλη πλευρά ήθελε και επιμένει, φαντάζομαι, έτσι δεν φαντάζομαι ότι έχει αλλάξει, ήθελε να μην ισχύσει αυτό που εμείς εξακολουθούμε και λέμε και αυτή τη στιγμή που συζητάμε, να μην υπάρξει καμία μείωση σε συντάξεις κύριες και επικουρικές. Πώς θα το έκανε αυτό? Δεν κατόρθωσε να το κάνει με έναν άμεσο τρόπο. Άρα λέει, ας βάλουμε μια μικρή εισφορά που θα οδηγήσει τελικά σε μια έστω έμεση μείωση. Για να το έχει ως σημαία, ως λάβαρο. Υπάρχει ένα παιχνίδι πολιτικών συμβιβασμών. Ναι. Το οποίο αποσκοπεί ότι στο να ταπεινώσει, το να μειώσει το πολιτικό κύρος της κυβέρνησης. Πρόκειται περί αυτού. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με γέθη και. Ωραία. Ζητάνε λοιπόν κάποια συγκεκριμένα πράγματα οι δανειστές. Εμείς παρουσιάζουμε μία πρόταση. Σε αυτή την πρόταση βρίσκεται αυτή η μείωση. Τους λέμε λοιπόν, ωραία, κάνουμε κι εμείς μία υποχώρηση. Τι συνέβη και στο πριν πάμε. Το αποσύρουμε. Διότι διαπιστώσαμε ότι από τη στιγμή που δεν έχει κανένα πραγματικό όφελος, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπει αυτή η πρόταση στο τραπέζι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Βέβαια, όταν το μάθαμε εμείς χθες το βράδυ, ενώ η απόφαση πάρθηκε προχθές και πάρθηκε μετά από συναντήσεις που είχατε είχαμε μια σύσκεψη Παρασκευή απόγευμα προς βράδυ. Να. Πριν τελικά προετοιμάσει τις βαλίτσες του ο Πρωθυπουργός, του Μαξίμου, μια άτυπη σύσκεψη, που εκεί καταλήξαμε σε αυτή την σκέψη. Απλώς αυτό, όταν μαθαίθηκε χθες, τουλάχιστον εγώ, λέω καλά, τι κάνουνε. Δηλαδή, υποτίθεται πας να τα βρεις, να κάνεις έναν ακόμα συμβιβασμό και εσείς κάνετε, ναι, ακόμα ένα βήμα. Προσέξτε να δείτε, γιατί ορισμένα πράγματα βγαίνουν λίγο διαφορετικά από ό,τι εξελίσσονται στην πραγματικότητα. Όταν υπάρχει ένα κείμενο και πηγαίνει σε μια διαδικασία συνεχούς διαβούλευσης, αυτό αλλάζει. Δεν είναι ένα ευαγγέλιο. Αυτό έχει αποδειχθεί πια πάρα πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα. Άρα είναι πολύ λογικό κάποια πράγματα να μπαίνουν και να βγαίνουν, ναι, μέχρι τελευταία στιγμή. Μου ακούστηκε σαν μπουκιά και στον αέρα, διότι εδώ πέρα πάμε να χάσουμε τα πάντα σε σχέση με την καινούρια αντιπρόταση των θεσμών και εσείς λέτε, α, κόβω και ένα μέτρο το οποίο τέλος πάντων ήταν περικοπή των συντάξεων. Έμεση έστω. Ναι. Έστω μικρή και έμεση, ας πούμε, επιβάρυνσή τους. Δηλαδή κάνετε το αντίθετο από αυτό που θέλουν οι θεσμοί. Ποιος σας είπε ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε αυτά που θέλουν οι θεσμοί? Μιλάμε για διαπραγμάτευση, αλλά προσέξτε να δείτε. Κάθε φορά που πηγαίνεις αποτυπωμένη μία πρόταση και αυτή απορρίπτεται, νομίζω πλέον πάβει να δεσμεύει και εσέναν. Όταν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι μια πρόταση εκεί να αποδεκτεί. Θέλει αυτό να φάνηκε πείτε, τα τελευταία 24 ώρα. Όλα από το 0 κάθε φορά. Από το 0 είναι σχετικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεσμεύει το 100% των προτάσεων που είδατε χθες, ας πούμε, στη δημοσιότητα σε κάποιες εφημερίδες. Είμαστε έχει δηλαδή μια δυναμική αυτή η διαπραγμάτευση. Αυτές, να σας πω κάτι. Το κείμενο, για παράδειγμα, το οποίο εμφανίστηκε χθες, ας πούμε, και υπήρξε σε 2-3 εφημερίδες, είναι μια βελτίωση
των ελληνικών προτάσεων σε σχέση με τις 47 σελίδες που είχε παρουσιάσει πάλι η ελληνική πλευρά στις αρχές της προηγούμενης, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Δεν είναι έτσι. Το κείμενο των προτάσεων των ελληνικών, θέλετε. Των ελληνικών προτάσεων είναι βελτιωμένο σε σχέση με το κείμενο των ελληνικών προτάσεων πάλι των 47 σελίδων που είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η συζήτηση δεν πηγαίνει μόνο προς μια κατεύθυνση. Πηγαίνει και μπρος και πίσω. Και δεξιά. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι λέει όμως ο κόσμος τελικά. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση λέει: έχω βάλει τις κόκκινες γραμμές μου. Τελικά αυτές οι κόκκινες γραμμές κάποια στιγμή ξεπερνιούνται, κάποια στιγμή ξαναγυρίζουμε πίσω, πάμε λίγο πιο μπροστά. Αυτό... δεν είναι και τόσο κόκκινες. Τι επιβεβαιώνει αυτό? Αφήστε τα περί χρωμάτων. Και να δούμε, όχι, και να δούμε λίγο την ουσία. Δεν τα λέμε μόνο οι δημοσιογράφοι. Όχι, το καταλαβαίνω. Να δούμε λίγο την ουσία. Να δούμε λίγο την πραγματικότητα. Ποιο είναι το συμπέρασμα που βγαίνει αυτούς τους 5 μήνες, τι έγινε? Ότι αυτό είναι πραγματική διαπραγμάτευση. Αυτό είναι μια στεναρή υπεράσπιση με συνέπεια κάποιων απόψεων και των συμφερόντων του ελληνικού λαού και της χώρας. Αυτό βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Έχει αβεβαιότητες, έχει. Έχει δυσκολίες, έχει. Γιατί τις έχει? Διότι έχουμε συσχετισμούς οι οποίοι είναι δυσανάλογοι από τη μία και την άλλη πλευρά. Γνωρίζουμε ότι είμαστε η αδύναμη πλευρά αυτής της υπόθεσης. Και ότι αυτό το οποίο έχουμε ως όπλο μας, τι είναι? Η ψήφος του λαού και η εμπιστοσύνη του, που είναι πολύ πιο μεγαλύτερη από την ψήφο που πήραμε τις τελευταίες εκλογές. Σε επίπεδο ευρωπαϊκό, βλέπουμε ότι οι πολιτικές ηγεσίες ευρωπαϊκές σχεδόν στο σύνολό τους είναι απέναντί μας. Ναι. Μικρές είναι διαφοροποίησεις. Κύριε... τι έχουμε μαζί μας όμως? Έχουμε την πλειοψηφία, θα έλεγα εγώ, των Ευρωπαίων εργαζομένων. Το είδαμε με αυτές τις πολύ συγκινητικές εκδηλώσεις αλληλεγγύης, ναι, σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τώρα, πού βρισκόμαστε, κύριε Σκουλέτη? Δεν ξέρουμε καν αν θα υπάρξει συμφωνία. Έχουμε πολύ λίγες μέρες μπροστά μας μέχρι το τέλος του μήνα. Είδαμε τις δικές σας προτάσεις, είδαμε τις αντιπροτάσεις και ναι, είδαμε, μισό λεπτό. Θα υπάρχει μια σύγκληση ανάμεσα σε αυτά τα δύο? Δηλαδή πάμε για μια πάρα πολύ οντινήρη συμφωνία ή μπορεί να πάμε και σε ρήξη? Όλα είναι ανοιχτά. Ξεκινάμε από την αρχή. Να σας το πω αλλιώς, ότι τίποτα κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ακόμη και τώρα σε σχέση με την επίτευξη της συμφωνίας. Γνωρίζουμε τι θέλουμε εμείς. Θέλουμε να υπάρξει μια συμφωνία αμοιβαία υποφελής, αλλά προσέξτε να δείτε. Είδαμε την ελληνική πλευρά, η οποία πραγματικά κάνει υποχωρήσεις, προσπαθεί να βρει έναν κοινό τόπο. Και από την άλλη, και από την άλλη πλευρά, είδαμε μια παραλληλικιστική τακτική, η οποία είναι έξω από οποιαδήποτε πολιτική ηθική, να το πω έτσι. Επί 4-5 μήνες, τι καταφέρανε? Δεν γνωρίζαν τις προτάσεις μας? Τις γνωρίζανε, διότι αυτά που λέμε τώρα τα έχουμε πει και πριν από ένα και πριν από 1,5 μήνα. Αυτό που επιδιώκαν είναι τον χρηματοδοτικό στραγγαλισμό της οικονομίας, έτσι ώστε πιο αδύναμη η κυβέρνηση να φτάσει, ωραία, σε ένα σημείο ώστε να μην έχει πλέον αντιστάσεις και αντοχές. Πάνω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αυτή τη στιγμή είναι όλα τα ενδεχόμενα. Θα πάμε έστω και αν δεν θέλουμε σε ρήξη? Μισό λεπτό. Τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Αλλά ξεχωρίζω όμως τι και υπογραμμίζω. Ότι εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη επιλογή που εξακολουθούμε και την παλεύουμε. Είναι η αμοιβαία εποφελής συμφωνία. Ναι. Πρέπει να έχει κάποιους στρατηγικά στοιχεία, κάποιους στρατηγικούς άξονες. Αυτή πρέπει να έχει. Δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία αν δεν έχει μια ουσιαστική αναφορά και θα έλεγα πολύ περισσότερο και κάποια συγκεκριμένα βήματα στα ζητήματα του χρέους. Δεν μπορεί αν δεν έχει ένα σκέλος ενός χρηματοδοτικού αναπτυξιακού πακέτου. Από εκεί και πέρα συζητάμε τα άλλα ζητήματα. Έχουμε πάλι κάποια, στο υπόλοιπο μέρος αυτής της συμφωνίας, κάποια σταθερά σημεία? Δεν έχουμε. Καμία μείωση σε μισθούς και συντάξεις. Αν δεν τα δούμε αυτά, κύριε Σκουλέτη, γιατί βλέπουμε ότι δεν θα υπάρξει, κυρία Κασίμη, δεν θα υπάρξει συμφωνία. Δεν θα υπάρξει συμφωνία. Άρα θα πάμε σε ρήξη. Σε σύγκρουση είμαστε. Σε σύγκρουση είμαστε. Συγκρουσιακή είναι η κατάσταση που βιώνουμε. Το ερώτημα είναι αν μέσα από αυτή τη σύγκρουση τελικά θα επιτευχθεί μια συμφωνία, ένας συμβιβασμός αμοιβαία αποφελής ή θα έχουμε μια παράταση αυτής της κατάστασης. Οι αβεβαιότητες είναι πολλές. Και για τη μία και για την άλλη πλευρά. Τώρα πλέον κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι απλά οι επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης ολοκληρωτικής ρήξης θα είναι μόνο για την Ελλάδα. Δεν πιστεύω να το αμφισβητεί κανείς αυτό. Είναι τόσες πολλές οι δηλώσεις πλέον. Ήδη το αμφισβητεί. Και αυτό θεωρώ είναι το μεγάλο κέρδος αυτής της διαπραγμάτευσης. Ότι έστω μετά από 4,5 επίπονες μήνες, φτάσαμε στο να ομολογεί η άλλη πλευρά ή τουλάχιστον οι πιο νουνεχείς φωνές ότι τα νερά είναι αχαρτογράφητα, όπως είπε ο Ντράκη. Ότι οι επιπτώσεις είναι απρόβλεπτες συνολικά για την Ευρωζώνη. Άρα
οι μέρες είναι κρίσιμες και είναι ιστορικές οι αποφάσεις όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για την επόμενη μέρα των ευρωπαϊκών λαών και της Ευρώπης συνολικά. Ξέρετε, το σκέφτονται και είναι γεγονός αυτό που λέτε, αλλά σε ένα παιχνίδι, όπως το έχουμε ξαναπεί, chicken game, που ξαφνικά είναι αντίθετα αυτοκίνητα που έρχονται στην ίδια ευθεία, με αντίθετη κατεύθυνση όμως, εξαρτάται. Αν έχεις μπροστά σου ένα φορτηγό και εσύ είσαι με ένα μικρού κυβισμού αυτοκίνητο, μάλλον εσύ θα κάνεις την τελευταία στιγμή στροφή για να το αποφύγεις. Είναι πιο σύνθετη πραγματικότητα όμως από ένα chicken game. Μια και χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον, ας πούμε, αυτός ο παραλληλισμός. Είναι πιο σύνθετα τα πράγματα. Βλέπετε ότι όλοι βρίσκονται, και εμείς και εκείνοι, μπροστά σε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δεν είχαν plan B οι Ευρωπαίοι. Δεν είχαν plan B. Πούντο το plan B. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ξέρετε κάτι, είναι ανεξέλεγκτο, δεν έχει να απολογηθεί πουθενά. Δεν υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος. Είναι ένας υπερεθνικός οργανισμός, ο οποίος εκφράζει συγκεκριμένα συμφέροντα ή, εν πάση περιπτώσει, συγκεκριμένες αντιλήψεις. Είναι άκρος αντικοινωνικές οι προτάσεις του. Όπου έχει πάει, έχει διαλύσει τις χώρες. Δεν δεσμεύεται σε τίποτα. Τα λεφτά του θέλει να πάρει πίσω και γενικώς εκφωνεί έναν ακραία νεοφιλελεύθερο λόγο. Αυτοί δεν έχουν plan B. Εμείς έχουμε plan B. Προσέξτε όμως να δείτε. Η ακαμψία, οι αγκυλώσεις, η μη ευελιξία και ο τρόπος συγκρότησης της σημερινής Ευρώπης δείχνει πως είναι αδύνατη να αποφασίσει για τον χώρο της από μόνη της. Γι' αυτό κρύβεται. Σας άκουσα πριν που χρησιμοποιήσατε αυτή την εύστοχη φράση, κυρία Κασίμη. Κρύβεται, ρωτώντας τον ρεπόρτερ σας, κρύβεται η σημερινή Ευρώπη πίσω από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κρύβεται και αξιοποιεί ταυτόχρονα τις απόψεις του. Γιατί? Και αλακάρτ που έλεγε και η Πρωθυπουργός. Και αλακάρτ. Όχι για γιατί προσέξτε να δείτε. Όταν για παράδειγμα έρχονται και λένε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εμείς δεν θέλουμε να υπάρξουν συλλογικές συμβάσεις στην Ελλάδα. Το μόνο που συζητάω είναι για νέες ομαδικές απολύσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να το πουν οι Ευρωπαίοι Πρωθυπουργοί, διότι είναι σαν να το λένε ότι αυτό σκέφτονται να κάνουν στους δικούς τους εργαζόμενους. Είναι εκτεθειμένοι πια στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Γι' αυτό κρύβονται πίσω όμως, από κύριε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Τελειώνει ο χρόνος, όπως είπα και πριν. Τελειώνει ο χρόνος. Τέλος του μήνα και φεύγουμε από το πρόγραμμα και βασικά πρέπει να πληρώσουμε αυτό το 1,5 δις πόσο είναι στο δούνο του. Προς το παρόν θα πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Και αυτό το έχουμε εξασφαλίσει. Ωραία. Αν δεν πληρώσουμε όμως, αυτό σημαίνει χρεοκοπία. Εγώ νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια πιο δύσκολη, πιο λεπτή, θα έλεγα, ως προς τις διαπραγματεύσεις, ας πούμε, κατάσταση, πιο κρίσιμη και ίσως τελικά να είναι και αναγκαίο. Να πάμε, ίσως λέω, αν δεν βρεθεί κάποια λύση. Σε τι, το καταστατικό του δούμου του λέει, από τη στιγμή που εμείς δεν πληρώσουμε τις δόσεις, θα υπάρξει το δουσού. Υπάρχουν, θα πει, το, ωραία, θα πει η κυρία Λαγκάρτ αυτό, μετά χρεοκοπία και όλοι, και όχι μόνο δεν το θα, δούμου δεν, του. Δεν θα, είναι, δεν θα είναι χρεοκοπία μόνο της Ελλάδας. Όλοι οι υπόλοιποι δανειστές θα ζητάνε. Θα είναι η ανικανότητα της Ευρωζώνης να προστατεύσει ένα από τα μέλη. Ξέρετε τι λέει ο κόσμος μας ακούει αυτή τη στιγμή, κύριε Σκουλέτη. Αυτό που λέει είναι το εξής. Το αν θέλουν οι άλλοι να τραβήξουν τη χειροβομβίδα και να έχουν και αυτοί απώλειες, δεν με νοιάζει αν εγώ δεν θα έχω να φάω, αν εγώ δεν θα μου πληρώσουν τη σύνταξή μου, αν εμένα δεν θα μου δώσουν μισθό. Προσέξτε να δείτε. Αυτά τελικά θα κάνει ο κόσμος. Το τι τελικά θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση θα είναι κάτι το οποίο θα το μετρήσει μέχρι τελευταία στιγμή. Αν είναι λοιπόν να υπογράψουμε ένα νέο μνημόνιο, μια νέα σκληρή συμφωνία και να δούμε κι άλλο να κόβονται οι μισθοί συντάξεις, να δούμε το 1,5 εκατομμύριο ανέργων να πάει ένα 800 τους επόμενους μήνες, οι 150.000 νέοι επιστήμονες να γίνουν 300 που έχουν μεταναστεύσει, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες μικρές και επιχειρήσεις που έχουν κλείσει, να κλείσουν κι άλλες τόσες. Να το υπογράψουμε. Κύριε Σκουκλέτη, σας ρωτάω. Εγώ θα σας ρωτήσω να την υπογράψουμε για τέτοια συμφωνία. Ποιο είναι το κέρδο? Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε. Η συμφωνία που προτείνατε εσείς και εσείς σπεύσατε εσείς ο ίδιος και είπατε ότι είναι μια καλή συμφωνία. Είπα, είναι μια καλή συμφωνία. Οι προτάσεις της Ελλάδας είπατε ότι είναι μια καλή συμφωνία. Ναι. Και όσον αφορά ίσως τα εργασιακά, δύσκολη. Να είναι δύσκολη. Όχι μόνο τα εργασιακά. Προσέξτε. Αλλά αυτό και ανεργία θα φέρει. Όχι. Και η ύφεση θα φέρει και όλα αυτά θα τα φέρει. Υπάρχει και μια, αυτό είπατε θα το διαφοροποιώς, υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Υπάρχει μια τομή ανάμεσα σε αυτό που παρουσιάσαμε εμείς ως πρόταση σε σχέση με αυτό που εφαρμοζόταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Ποιο είναι αυτό? Ότι η κατανομή των βαρών είναι πολύ πιο βαραίνη, εν πάση περιπτώσει, τους οικονομικά ισχυρούς. Η έκτακτη εισφορά για τις επιχειρήσεις που έχουν κέρδη πάνω από 500.000 δεν αφορά τους μισθωτούς και τους μικρούς επαγγελματίες. Και η καινούργια πρόταση του Δημοτού αυτό λέει και αντί για 29 λέει στα 28.
Δεν είναι ότι... Όχι. Ναι, αλλά δεν παραξενεύεστε εσείς όπου αιμονικά αυτό που θέλουν να ξυλώσουν από την πρόταση της Ελλάδας είναι εκείνες οι προτάσεις οι οποίες επιφέρουν μια δίκαιη κατανομή των βαρών, μια δικαιότερη κατανομή των βαρών. Να πάμε συγκεκριμένα. Δεν υπάρχει ένα κοινωνικοταξικό πρόσημο εδώ πέρα σε αυτά τα μέτρα. Υπάρχει. Εμείς λοιπόν λέμε ότι τι να κάνουμε, είναι δύσκολα, επώδυνα μέτρα, αλλά θέλουμε αυτά να βαρύνουν κυρίως αυτούς οι οποίοι είναι οικονομικά ισχυροί. Αν θέλετε και αυτούς που μέσα στην κρίση κερδίσανε, διότι υπήρξαν επιχειρήσεις οι οποίες αυξήσαν τα κέρδη τους μέσα στην κρίση. Στο μερίδιο των κερδών, στην συνολική εικόνα, έχει αυξηθεί σε σχέση ενώ με τις αμοιβές του κόσμου της εργασίας. Ναι, κύριε Σκουλέτη, να πάμε σε συγκεκριμένα θέματα. Αυτά θέλει να ακούσει ο κόσμος. Δεν τα βρίσκουμε. Η κυβέρνηση εγγυάται ότι θα πάρουν ο κόσμος μισθούς και συντάξεις. Θα σου το απάντησα ήδη. Ένα είναι αυτό. Ναι. Δεύτερο, τι θα γίνει με το ΕΚΑΣ, τι θα γίνουν με τις συντάξεις συνολικότερα. Είναι όντως εκεί που σταματάμε και λέμε εμείς δεν δίνουμε τίποτε άλλο. Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει σαφές. Έχει γίνει σαφές. Ναι, δίνουμε για είναι τον άλλο. Ιούλιο. Τον Ιούλιο θα έχουμε. Είναι... Να θα έχουμε και τον Ιούλιο. Θα έχουμε και τον Ιούλιο. Το θέμα είναι να πετύχουμε μια συμφωνία η οποία θα κάνει βήμα-βήμα, θα χαράζει μια διαφορετική πορεία. Θα πετύχουμε έναν αναπροσανατολισμό πια της χώρας. Να φύγουμε από τα μνημόνια. Περί αυτού πρόκειται. Πάντως, μνημόνιο είναι και η προηγούμενη συμφωνία, κύριε Σκουλέτη, και επανέρχομαι σε αυτό. Μνημόνιο. Εγώ πιστεύω ότι είναι ότι πιστεύω ότι διαπραγματευτήκατε και κάνετε ό,τι μπορείτε. Αλλά δυστυχώς. Μνημόνιο σημαίνει ορισμένα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Σημαίνει όχι μόνο ότι συμφωνούμε σε κάποιους στόχους που πρέπει να πιάσουμε, αλλά σου επιβάλλουμε και τον τρόπο που θα τους πιάσεις. Και εμείς το έχουμε αρνηθεί αυτό το πράγμα. Εσείς λέτε ότι βάζουμε τους δικούς μας. Εμείς λέμε λοιπόν ότι μπορούμε μέχρι εκεί να φτάσουμε, διαμορφώνουμε αυτή την πολιτική με αυτά τα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Ναι, επιβαρύνει, είναι δύσκολη, αλλά είναι ένα, αν θέλετε, ένα μεσοδιάστημα, είναι κάποια βήματα για να μπορέσουμε να πάμε σε μια άλλη κατεύθυνση. Το πώς θα τους πιάσουμε αυτούς τους στόχους είναι δικό μας θέμα. Εμείς λοιπόν θέλουμε να φορολογήσουμε την οικονομική ολιγαρχία, θέλουμε να φορολογήσουμε τα φρουτάκια, θέλουμε να χτυπηθούμε με τη διαφθορά, με τη διαπλοκή. Δεν μπορεί να μας το απαγορεύσει αυτό ούτε ο κύριος Σόιμπλε, ούτε η κυρία Λαγκάρντ, ούτε οποιοδήποτε άλλος. Βάζουμε και στόπ στο ελληνικό σχέδιο για δημοπράτηση των τηλεοπτικών αδειών και των αδειών κινητής τηλεφωνίας. Δεν το θέλει αυτό το μήνυμα. Δεν το θέλει. Το θεωρείτε τυχαίο? Το θεωρείτε τυχαίο, ξέρετε γιατί? Διότι τώρα μιλάμε και στην πολύπαθη ΕΡΤ εδώ πέρα. Δεν γνωρίζουμε ποιοι ήταν οι σύμμαχοι αυτής της σκληρότατης αντικοινωνικής και ισοπεδωτικής πολιτικής. Δεν ήταν οι μεγαλοκαναλάρχες, οι οποίοι αποτελούσαν μία από τις τρεις ακμές του τριγώνου της διαπλοκής στην πατρίδα μας. Τι θεωρείτε ότι αυτό στις 25 Ιανουαρίου έπεσε? Εμείς είμαστε στην κυβέρνηση, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο εξουσίας που ασκείται από τους μεγαλοτραπεζίτες, από τους μεγαλοκαναλάρχες και τους αντίστοιχους πολιτικούς τους φίλους. Κάτι. Δεν είδαμε όμως για τις άδειες κάτι. Υπήρξε το νομοσχέδιο το δικό σας που έχουν γίνει. Το δικό σας εννοώ για την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Στις προτάσεις υπάρχουν συγκεκριμένα άρθρα που δίνουν πλέον την δυνατότητα και στον αρμόδιο υπουργό να ασκήσει οικονομικό έλεγχο σε επιχειρήσεις, όπως συμβαίνει σε όλους τους άλλους τομείς της οικονομίας που έχουν αρνητικά κεφάλαια, να πει ο εισαγγελέας πού τα βρήκατε και τι κάνετε. Δεν μπορεί να διανοηθούνται οι διάφορα συγκροτήματα σε αυτές τις συνθήκες ανεξέλεγκτα, όταν οποιοδήποτε βιοπαλαιστής μεροκαματιάρης ή μικροεπιχειρηματίας, για να πάρει μια σταγόνα, ένα ευρώ από την τράπεζα, πρέπει να έχει, ας πούμε, να τον ακτινογραφήσουν ολόκληρο. Δεν γίνεται αυτό. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι, για τους εταίρους, ότι ή δεν θέλουν συμφωνία ή εξυπηρετούν συμφέροντα. Συμφέροντα στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ήταν σαφή και συμφέροντα και στην Ελλάδα. Όλα αυτά που περιγράψαμε πριν αντιστοιχούν σε αυτήν την δήλωση. Όμως εγώ βλέπω και έχω μια αιμονή σε αυτό, ότι σας ζητούν 400 εκατομμύρια να κόψετε από τις αμυντικές δαπάνες. Αυτό το θεωρώ ότι εσείς θα έπρεπε να το προτείνετε. Αντί για 200, 400. Είναι 200 εκατομμύρια. Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι από τις πιο, αν θέλετε, συζητήσιμες προτάσεις αυτή. Mm-hmm. Δεν θα είχα καμιά προσωπικά αντίρρηση να το δούμε να υλοποιείται. Και είναι πάρα πολύ εύκολο για μια κυβέρνηση που ο κορμός της
προέρχεται και είναι μια αριστερή δύναμη. Άρα υπάρχει ένα σημείο σύγκλησης ή κάποιο άλλο για τις πρόορες συντάξεις. Δεν νομίζω όμως ότι με τόση ευκολία κάποιοι θέλουν από τους εταίρους να μειώσουμε τις αμυντικές δαπάνες. Το έχω διαβάσει διότι είναι πάρα πολλά δημοσίευμα. Το ξέρω, αλλά εμένα μου είχα εντύπωση αυτό. Είναι προμηθευτές μας οι εταίροι μας ταυτόχρονα. Παρ' όλα αυτά το λένε. Μακάρι. Μακάρι λοιπόν και από εδώ πέρα από την εκπομπή σας να μας ακούσουν και να μας βλέπουν και να πάμε σε μια συμφωνία όπου να αντλούμε τα απαιτούμενα χρήματα από την μείωση των εξοπλιστικών δαπανών. Όχι, ψάχνω να βρω σε ποια σημεία θα μπορούσατε να συγκλίνετε. Στις πρόορες συνταξιοδοτήσεις, παραδείγματος χάρη. Στις πρόορες. Εμείς ήδη ναι, από μόνοι μας λένε από τον Ιούλιο. Γιατί είναι τόσο φοβερό αυτό. Από τον Ιούλιο πραγματικά οι πρόορες συνταξιοδοτήσεις ας σταματήσουν από τον Ιούλιο. Διότι είναι επιπόλαιο όταν είναι απροετοίμαστο. Διότι είναι τσαπατσούλικο. Και ενδεχομένως να κάνεις και ζημιά. Πού ακούστηκε αυτή τη στιγμή ένα μέτρο να το λες ένα μήνα πριν. Ποια σοβαρή χώρα. Έτσι κάνει ο κύριος Σόιμπλε στη Γερμανία δηλαδή. Έτσι λειτουργεί. Αποφασίζει τον επόμενο μήνα αν θα κόψει συντάξεις ή θα αυξήσει. Αυτό που έχει ανάγκη το συνταξιοδοτικό σήμερα σύστημα είναι από μια σε βάθος ριζοσπαστική ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Δεν είναι μόνο το θέμα των πρόορων συντάξεων. Πρέπει να δει το θέμα των πόρων που έχει. Πρόβλημα πόρων είναι κυρίως. Δεν μπορούμε να μιλάμε για βιωσιμότητα ασφαλιστικού συστήματος με ανεργία στο 30%, με αδήλωτη εργασία στο 30%. Αυτή δεν σχετίζεται άμεσα με τους πόρους του συστήματος. Και ταυτόχρονα αναζητάνε γιατί λένε ότι κόπτονται. Ναι. Γιατί οι δανειστές λένε ότι κόπτονται για τον ιδιωτικό τομέα, διότι εσείς έχετε παραχαϊδεύσει το δημόσιο τομέα, ότι δεν βάζετε χέρι στο δημόσιο τομέα. Αλλά ταυτόχρονα σου λέει θέλω και προκαταβολή το φόρο. Αυτό νομίζω ότι. Στο 100%. Ναι, στο 100% προκαταβολή του φόρου. Άρα λοιπόν νομίζω ότι. Μιλάει από μόνο του. Έχει να κάνει ίσως και με οπτική γωνία και με πολιτικές για το πώς. Και μιλάνε για το δημόσιο τομέα. Γιατί αρνούνται λοιπόν την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων που όλοι γνωρίζουν ότι η ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού θα είναι προς όφελος των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Ακούω για παράδειγμα την κυρία Μπακογιάννη κάθε φορά. Είναι το μότο των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μα για το 1,5 εκατομμύριο ανέργων στον ιδιωτικό τομέα. Όχι, 1,5 είναι συνολικά, εν πάση περιπτώσει. Στον ιδιωτικό κατά κύριο λόγο τομέα δεν λέτε τίποτα. Καταρχήν, ποιοι το λένε, αυτοί οι οποίοι το δημιούργησαν ως μέγεθος, ως πραγματικότητα. Αλλά λοιπόν, εδώ, ελάτε λοιπόν όλοι να κάνουμε ένα μέτωπο υπέρ της αποκατάστασης των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Το ζητεί και η πλειοψηφία των εργοδοτικών οργανώσεων αυτή τη στιγμή. Οι δανειστές έχουν θέμα με αυτό. Βάζουν πάλι το δουνό του μπροστά, γιατί υποτίθεται είναι ευρωπαϊκό κεκτημένο. Βέβαια έχουν θέμα. Βέβαια έχουν θέμα. Γιατί παρουσιαζόταν ότι αυτό έχει σχεδόν κλείσει. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ τι γίνεται. Επειδή δεν θέλουν να πάρουν, όπως σας έλεγα πριν, το κόστος της άρνησης μιας τέτοιας αυτονόητης για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και τα δικά τους δεδομένα πρότασης, είτε καταφεύγουν σε αριστολογίες, να το δούμε κάποια στιγμή όλοι μαζί, είτε επικαλούνται ευθέως την αρνητική στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτοί ζήτησαν ισοδύναμα. Εμείς τα έχουμε δώσει αυτά τα ισοδύναμα τα οποία έχουν ζητήσει. Εμείς καταθέσαμε μία πρόταση η οποία θεωρώ ότι καλύπτει σχεδόν στο 100% τους από κοινούς στόχους που έχουμε συμφωνήσει. Και έχοντας βέβαια πετύχει προηγουμένως την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων και έχοντας κατεβάσει τον πύχη των μέτρων που είχε να δεσμευτεί οι προηγούμενες κυβερνήσεις από τα 15 δισεκατομμύρια στα 8. Γι' αυτό μιλάμε για μια πιο ήπια κατάσταση. Ούτως ή άλλως. Τώρα πάει ο κύριος Τσίπρας να ξανακάνει, τώρα στις 10 η ώρα, να ξανακάνει μια συνάντηση. Mm-hmm. Υπήρξε ένα αδιέξοδο. Είπανε δεν τα βρίσκουμε, άλλα λέτε εσείς, άλλα ζητάμε εμείς. Πού θα βρεθεί αυτή η κοινή συνισταμένη, πού θα βρεθεί ένας κοινός τρόπος να επικοινωνήσουν οι δύο πλευρές. Γιατί λένε ότι δεν μιλάνε για αριθμούς. Γιατί πλέον, εφόσον δεν μιλάμε για αριθμούς. Μας είπε και προηγουμένως ο Γιώργος Παπάς από το Βερολίνο ότι η καγκελαρία λέει δεν μπαίνει καν σε αυτή τη διαδικασία να μιλάει για ποσοστά, να μιλάει για αριθμούς. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές συγκρούσεις. Σωστό είναι να μην μιλήσουμε πια για αριθμούς. Τι φτάνει πια για 4 μήνες και πλέον μιλάμε για αριθμούς. Και με συγκεκριμένες προτάσεις. Σας κατηγορούν ότι δεν μιλάτε καθόλου για αριθμούς. Απόλυτο ψέμα. Απόλυτο ψέμα. Αυτή δηλαδή η παραπληροφόρηση τελικά δεν είναι. Η μέσα ποιοι δηλαδή. Η αντιπολίτευση ότι δεν φέρνει. Η τρόικα εσωτερικού. Δεν φέρατε. Η τρόικα εσωτερικού. Η τρόικα εσωτερικού, επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω αν είναι τρόικα εσωτερικού. Περί αυτού πρόκειται.
Περί αυτού πρόκειται. Φαίνεται ότι προφανώς και οι έξω και οι μέσα θα θέλαν την πτώση της κυβέρνησης. Είναι σαφές ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά σε αυτή την πολύμηνη διαπραγμάτευση. Δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι μπορεί ο λαός να εκλέξει δημοκρατικά μια κυβέρνηση η οποία θα είναι έξω από το τόξο των νεοφιλελεύθερων ή σοσιαλφιλελεύθερων δυνάμεων. Ενοχλεί αυτό. Είναι ένα μικρόβιο που δεν το αντέχουν αυτό στις αποστηρωμένες συνθήκες που έχει δημιουργήσει ο νεοφιλελευθερισμός τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Γιατί το μικρόβιο πάει και στην Ισπανία, πάει και στην Ιρλανδία, ξεσηκώνει και τον κόσμο στην Ιταλία, στη Γαλλία. Τους ενοχλεί αυτό. Πάντως ο κ. Σαμαράς το είπε χθες αυτό. Ότι να κάνουμε μια κυβέρνηση συνεργασίας, να μπουν όλοι με την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι ο κ. Τσίπρας πρωθυπουργός. Και είπε, βεβαίως, ούτε και εγώ να είμαι πρωθυπουργός. Μεγάλη παραχώρηση από τον ηττημένο κύριο Σαμαρά. Τον ηττημένο και πολιτικά απαξιωμένο μετά την ψήφο του λαού. Δεν το λέω εγώ προσωπικά, το έδειξε η ίδια πραγματικότητα. Το λέει η αμφισβήτηση που δέχεται από το ίδιο του το κόμμα. Εάν αυτή τη στιγμή είχαμε κλείσει συμφωνία, ξέρετε ποιο θα ήταν το πρώτο θύμα αυτής της συμφωνίας, ο κύριο Σαμαράς. Ο οποίο ενδεχομένω δεν θέλει να κλείσει η συμφωνία για να παραμείνει στην ηγεσία του κόμματό του. Πάντως υπάρχει και μια τέτοια διάσταση. Ο κόσμο ξέρετε τι λέει. Γιατί δεν μπορούν να τα βρούνε μεταξύ του, να κάτσουν να συνομιλήσουν, να πάνε σαν μια γροθιά έξω. Εδώ. Πολύ ωραία. Είμαστε μπροστά από τον κρεμό. Αυτό λέει ο κόσμο και σα λέω τι συζητάει ο κόσμο. Αυτή η γροθιά προποθέτει κάτι. Όλοι να συμφωνούμε σε, σε μια κοινή πολιτική βάση. Μισό λεπτό κάνει προτάσεις ο κύριος Σόιμπλε. Ο κύριος Σόιμπλε, για να τον ακούσω. Κάνει δηλώσεις. Έπεσε το κύκλωμα. Που λέτε αυτή η εθνική προσπάθεια πρέπει να έχει ένα κοινό πολιτικό υπόβαθρο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αν θεωρείς ότι τα κάνανε οι προηγούμενοι πάρα πολύ καλά, αν δεν έχεις καταλάβει τι ζημιά υπέστη ο τόπος, εάν εμένεις στα επιχειρήματα και στις προσεγγίσεις του παρελθόντος, τότε δεν μπορείς. Πάντως να σας πω κάτι, κύριε Σκουλή, παρουσιάζεται. Λέτε είναι ηττημένος ο Σαμαράς και πραγματικά όποια κυβέρνηση πέρασε από αυτή την κρεατομηχανή, θα πω εγώ, διαλύθηκε. Το Πασόκ βλέπουμε έχει διαλυθεί εντελώς. Η Νέα Δημοκρατία από ένα κόμμα εξουσίας έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Τώρα είσαστε εσείς εκεί. Θα σπάσουμε τον κανόνα. Προς το παρόν όμως αυτό δεν φαίνεται. Φαίνεται ότι λέγατε εμείς θα πάμε να διαπραγματευτούμε, εμάς θα ακούσει η Μέρκελ. Και προς το παρόν. Με συγχωρείτε, να σας πω την ερώτησή μου. Προς το παρόν έχετε κάνει πάρα πολλές υποχωρήσεις. Μακάρι να τα βρείτε. Αλλά κι εσείς είδατε τώρα που είσαστε σε αυτή τη δύσκολη θέση ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολο όσο λέγατε όσο όταν ήσασταν αντιπολίτευση. Διαπραγμάτευση ότι οι άλλοι δεν διαπραγματεύονται, δεν κάνουν. Ναι. Διαπραγμάτευση σημαίνει υποχωρήσεις. Το είπαμε από την πρώτη μέρα, το λέγαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα. Αλλά υποχωρήσεις τέτοιες ώστε όταν βλέπεις τον εαυτό σου, τον καθρέφτη, να μην λες ποιος είναι αυτός, αλλά να τον αναγνωρίζεις. Εσείς με τα κείμενα που έχετε πάει αναγνωρίζετε τον εαυτό σας ως κόμμα που έλεγε στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα πράγματα. Θα σκίσουμε τα μνημόνια. Στη Θεσσαλονίκη είπαμε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά ισχύουν και ισχύουν μέσα στο χρονικό πλαίσιο μιας τετραετίας. Δεν έχουμε εγκαταλείψει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Αλλά βεβαίως η πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους μήνες δεν μπορεί να την αγωνεί κάποιος. Μάλιστα. Ωραία. Άρα ελπίζουμε σε μια συμφωνία, αλλά και πάλι τίποτα δεν είναι σίγουρο, όπως μας λέτε. Ναι. Και έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις αυτού του λαού, στο σχέδιο της κυβέρνησης και θα έλεγα να σας πω κάτι και στις καλύτερες των παραδόσεων των ευρωπαϊκών αγώνων και των ευρωπαϊκών κατακτήσεων. Δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι πλέον η Ευρώπη κάποτε υπήρξε η Ευρώπη της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Θεωρείτε ότι τα τελευταία ερώτηση ίσως να είναι αυτή, τα επόμενα 24 ώρα, οι επόμενες ώρες είναι αυτό που λέμε deadline ή θα μπούμε σε μια διαδικασία πάλι να τα ξανασυζητάμε πάλι τον Ιούλιο, να έχουμε διαπραγματεύσεις πάλι, να έχουμε συζητήσεις. Παράταση. Αυτό που λέμε δηλαδή. Ναι, έτσι δείχνει. Ότι τα επόμενα 24 ώρα θα είναι και τα τελευταία, αλλά πολλές φορές το έχουμε πει αυτό το τετράμινο και έχουμε διαψευστεί όλοι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θα ρωτήσουμε πάλι για τις πολιτικές εξελίξεις. Τα έχετε πει. Αυτά δεν νομίζω να έχουν αλλάξει. Ισχύουν αυτά που έχετε πει. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Καλά. Τι να πούμε. Σε όλους. Σε όλους. Λοιπόν, πάμε στην Ιωάννα. Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα, Γιάννη. Να δούμε πώς μας βλέπουν οι έξω.